Πρώτα μας ενημερώσει για το σημαντικό θέμα του προσφυγικού. Μίλησε 40 λεπτά, 14 από αυτά για να μας πει τα ίδια πράγματα που είπε και την προηγούμενη φορά στη συνάντησή μας που είχαμε για το προσφυγικό. Θα ήταν πιο χρήσιμο νομίζω για όλους αν ο Πρωθυπουργός ήθελε να δώσει μια συνέντευξη τύπου, να τη δώσει και να μην φέρνει μια συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο χωρίς πραγματικό αντικείμενο και χωρίς να είναι εδώ, να αντικρούσει πιθανόν αυτά που θα του πούμε. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αναφερθώ σε 2-3 πράγματα από αυτά που έθεσε ο Πρωθυπουργός. Σε σχέση με το προσφυγικό. Όλοι γνωρίζουμε και εμείς τα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης το 2015 σε σχέση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αλλά δεν είναι του παρόντος αυτή η συζήτηση. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να μην κοιτάξουμε πάλι πίσω. Να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή, και εδώ είμαστε σύμφωνοι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος μπροστά μας, να ενώσουμε τις φωνές μας, ίσως έτσι η Ευρώπη να μας ακούσει. Γιατί το λάθος που κάνει σήμερα η Ευρώπη, ή τουλάχιστον κάποια από την Ευρώπη, είναι δυσθεώρατο. Το κάνουν οι συντηρητικές και φοβικές δυνάμεις της Ευρώπης, που θέλουν να ανακόψουν δίθετη ροή των προσφύγων, αλλά να την ανακόψουν πού? Να την ανακόψουν κάνοντας την Ελλάδα μια φυλακή προσφύγων και μεταναστών. Και φοβάμαι ότι δεν κάνουν λάθος. Φοβάμαι ότι κάποια κράτη, κάποιες κυβερνήσεις έχουν μία συγκεκριμένη επιλογή. Δηλαδή, θυσιάζουν το ευρωπαϊκό ιδεώδες, την αλληλεγγύη και τον ουμανισμό στο βωμό ταπεινών ενστίκτων. Και απ' την άλλη, γίνονται συνομιλητές και τελικά εξυπηρετούν την τουρκική πολιτική που έχει βρει τρόπο με μοχλό το προσφυγικό να βγάλει λεφτά και να κερδίσει πόντους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πριν 10 μήνες από τη Μυτιλίνη σας είχαμε πει τι ερχόταν και σας είχαμε πει τι πρέπει να κάνετε. Καθυστερήσατε. Τώρα τρέχουμε όλοι μαζί να μαζέψουμε τα σημάζευτα. Με τον μεγάλο κίνδυνο να απειλούμαστε με έξωση από τη Σέγγεν. Πριν από 10 μήνες λοιπόν κάναμε προτάσεις. Και πριν από λίγες μέρες πήγα στο πρόεδρο της Δημοκρατίας και έδωσα πάλι 10 συγκεκριμένες προτάσεις για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι πολλές από αυτές τις προτάσεις είναι ενεργές ακόμα, οι περισσότερες. Προτείναμε και θα προτείνουμε και συνάντηση των πολιτικών αρχηγών τη σύσταση μιας εθνικής επιτροπής δράσης, όπου θα μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι κυβερνητικοί φορείς, αλλά και όλοι οι φορείς της κοινωνίας που ασχολούνται με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Προτείνουμε επίσης έναν εθνικό συντονιστή, ο οποίος θα απευθύνεται και θα λογοδοτεί κατευθείαν στον Πρωθυπουργό. Δεν αρκεί ο Υπουργός Μετανάστευσης. Δεν φτάνει. Και βέβαια, μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή να υπάρξει μια γενναία διακομματική πλειοψηφία για να πιεστεί η Ευρώπη, να πιεστούν οι εταίροι μας να κάνουν αποδεχτές τις προτάσεις Juncker. Δηλαδή, δημιουργία ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, κατασκευή hot spot στα παράλια της Τουρκίας και επιστροφή των μεταναστών εντός λίγων ωρών, εντός λίγων ωρών στα τουρκικά πάλι εδάφη. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή με τόσο καθυστέρηση που έχει υπάρξει να γίνει μια συνολική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η χώρα μας θα πρέπει να επιμείνει. Θα πρέπει να βάλουμε στην Ευρώπη 2-3 ζητήματα που νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ένα από αυτά είναι ότι οι πρόσφυγες έρχονται στην Ευρώπη. Και επειδή έρχονται στην Ευρώπη πρέπει να κατανέμονται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει τολμηρά να αποφασίσουμε με τη συνεργασία και των άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, της Frontex, με τη συνεργασία, την βοήθεια των ευρωπαϊκών χωρών, οι μετανάστες να διαχωρίζονται αμέσως από τους πρόσφυγες και να επιστρέφουν στην πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από που ήρθαν. Στην περίπτωσή μας κυρίως από την Τουρκία. Για να συνοψίσω, εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει φύλαξη και των θαλάσσιων συνόρων και με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ. Εάν δεχτούν στο ΝΑΤΟ ότι οι πάγιες θέσεις της χώρας μας δεν αμφισβητούνται, το ΝΑΤΟ πρέπει να έχει ρόλο στο Αιγαίο. Θα πρέπει να έχει ρόλο
στα τουρκικά παράλια, να εντοπίζει τις καραβιές, να εντοπίζει τους λαθρέμπορους και να αποτρέπει ή δυνατόν την ενδυνάμωση των προσφυγικών κυμάτων. Το πρώτο λοιπόν είναι η φύλαξη των συνόρων. Το δεύτερο είναι η επιστροφή στην Τουρκία όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Και το τρίτο είναι αυτό που σας είπα, η παροχή ευρωπαϊκού ασύλου σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι σίγουρο ότι το προσφυγικό ξεπερνάει αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες της χώρας. Προφανώς οι Αυστριακοί αποφασίζουν και θα συνεχίσουν να αποφασίζουν με το φόβο της ακροδεξιάς της χώρας τους και θα πρέπει και εμείς να φτιάξουμε ένα μέτωπο με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ξενοφοβικές συμπεριφορές. Πάμε λοιπόν σε μια συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, πολύ καθυστερημένα, αλλά εκεί θα θέλαμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, όχι ήξεις αφήξεις. Κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις της κυβέρνησης ή τέλος πάντων να συζητηθούν οι προτάσεις που και το ποτάμι αλλά και η κυρία Γεννηματά έχει υποβάλει. Θα πρέπει να προσέξουμε κάτι όμως, κύριοι συνάδελφοι, ότι όσο καθυστερούμε χάνονται κι άλλες ανθρώπινες ζωές στο Αιγαίο. Και όσο καθυστερούμε, η Ελλάδα γεμίζει στρατόπεδα. Και δεν εννοώ μόνο τα στρατόπεδα, τα κέντρα φιλοξενίας των προσφύγων και των αστών, εννοώ τα στρατόπεδα που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα. Μίλησα πριν από λίγο με τον κύριο Μπουτάρη. Η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν αντισυσπηρώσεις, υπάρχουν προβλήματα πολύ έντονα που δημιουργούνται στις τοπικές κοινωνίες. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε εμείς τα προβλήματα, η πολιτεία δηλαδή, να ξέρουμε ότι θα βρεθούμε προ μεγάλων εκπλήξεων. Η ανασφάλεια δηλαδή των κατοίκων σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας θα τους οδηγήσει σε ακραίες ενέργειες που δεν θα μπορούν να ελεγχθούν. Πρέπει να αποτρέψουμε την ενίσχυση ρατσιστικών επιλογών και ο μόνος τρόπος για να το αποτρέψουμε είναι να πάρουμε αποφάσεις, όχι να μην παίρνουμε αποφάσεις. Τώρα, πάμε σε ένα θέμα που έθιξε για λίγο ο κύριος Πρωθυπουργός. Μιλώ για την σπήρα που αποκαλύφθηκε στον χώρο του τύπου που εκβίαζε για ποιους. Που εκβίαζε για να κερδίζει διαφήμιση και να τη μοιράσει. Και βέβαια πρέπει να συγχαρούμε την ελληνική αστυνομία για την εξάθρωση αυτής της σπήρας. Υπάρχουν μερικοί στην αστυνομία που αντιστέκονται, που επιμένουν. Και παρεπιπτόντως, μιας και ο λόγος για την αστυνομία, θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως ποιος είναι ο λόγος που έφαγαν στις κρίσεις τον Σταύρο Σταυρόπουλο. Τι δεν έκανε δηλαδή αυτός ο αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Μιλώ για την απομάκρυση ενός αστυνομικού που ήταν ο θριαβευτής σε πολλές μάχες ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα και είχε αποκαλύψει αρκετές υποθέσεις διαφθοράς της αστυνομίας και με την εμπλοκή αστυνομικών. Ένα τολμηρό άνθρωπο, έναν τολμηρό αξιωματικό, ο οποίος χάθηκε στις τελευταίες κρίσεις. Δεν έχουμε ακούσει, από την πρώτη στιγμή διαμαρτυρηθήκαμε, αλλά δεν έχουμε ακούσει μία απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης για ποιο λόγο οδηγήθηκε στην αποστρατεία αυτός ο εξαιρετικός αστυνομικός. Πάμε όμως στη σπήρα που εκβίαζε για να παίρνει διαφημίσεις. Έπαιρνε λεφτά, τα μοίραζε σε κάποιους άλλους κτλ. Και σε αντάλλαγμα έκανε βρώμικες δουλειές. Έχετε δει τα πρωτοσέλιδα αυτής της εφημερίδας που ο διευθυντής της κατηγορείται για αυτήν την υπόθεση? Τα έχετε δει τα πρωτοσέλιδα? Γιατί αυτά τα πρωτοσέλιδα πολεμούσαν. Αυτός ο άνθρωπος πολεμούσε κυρίως τους αντιπάλους της κυβέρνησης. Δηλαδή, στα πρωτοσέλιδά τους ήμουν δωροδοκούμενος από τους Ευρωπαίους, δική τους η τίτλη, ανιψιός πρώην πρωθυπουργούς και άλλα μυθεύματα, εκπρόσωπος των τοκογλύφων, διαπλεκόμενος. Αυτά δηλαδή που έλεγαν και ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Ένας γουβάς λάσπη που περιφερόταν από μέσο σε μέσο. Σε ακροδεξιά site, σε δικά σας site, σε δικούς σας υπαλλήλους που έχουν site στο διαδίκτυο. Διαφορετικές συμμορίες,
Διαφορετικές συμμορίες, ίδιο σόι, όπως λέει ο λαός μας. Και μόλις, προσέξτε, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο εγκέφαλος της πείρας αρθογραφούσε αριστερά, συνάδελφοι, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα αρθογραφούσε αριστερά ο εγκέφαλος της πείρας για το πόσο κινδυνεύει ο Πρωθυπουργός από την Google. Γέλασε το διαδίκτυο, αλλά το κείμενο έμεινε και έχει την υπογραφή του ανθρώπου που κατηγορείται ότι είναι αρχηγός αυτής της πείρας. Ποια είναι λοιπόν η σχέση κάποιων ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ με αυτά τα κουμάσια? Γιατί υπήρξαν, θα σας πω εγώ, δεν θέλετε να σας πω και δεν θα πω εάν δεν καταλήξουν οι έρευνες. Γιατί εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, περιμένω τα αποτελέσματα, κύριε συνάδελφε. Προσέξτε όμως, υπήρξαν, θα τα δείτε στο διαβιβαστικό της αστυνομίας, μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων που συνελήφθησαν, που λένε ότι εμείς προωθούσαμε φιλικά πρωτοσέλιδα για την εφημερίδα. Δουλεύαμε και συνεργαζόμασταν με τον επωνομαζόμενο Αρχιμαδρίτη. Υπάρχει μια ερμηνεία για το όνομα του Υπουργού. Δεν θέλω να την κάνω εγώ, αλλά θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις. Ποιος ήταν ο Αρχιμαδρίτης? Ποιος ήταν ο Αρχιμαδρίτης? Ποια ήταν η συνεργασία του με αυτό το κύκλωμα? Και να σας πω κάτι. Πιο πολιτικό, που θα μπορέσετε ίσως να απαντήσετε και χωρίς να έχετε ειδική γνώση. Γιατί δεν σταματάμε τη ροή πολιτικού χρήματος προς τα μίντια? Έχετε προσέξει μια λεπτομέρεια από αυτή την υπόθεση? Από σπου και ως πού μια εταιρεία όπως η ΕΙΔΑΠ, που είναι μονοπόλιο στη χώρα μας, έτσι, έχει το 2016 ένα διαφημιστικό προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πείτε μου, έχετε κάποια απάντηση γιατί η κρατική ΕΙΔΑΠ, που δεν απειλείται από καμία άλλη ΕΙΔΑΠ, γιατί ένα είναι το σύστημα ίδρυσης στη χώρα μας, της ΕΙΔΑΠ, γιατί λοιπόν έχει 1,5 εκατομμύριο διαφημιστικό προϋπολογισμό, αφού λεφτά δεν υπάρχουν? Και δεν είναι μόνο η ΕΙΔΑΠ, είναι όλοι οι οργανισμοί, προσέξτε, είναι όλοι οι οργανισμοί που διατηρούν μεγάλα κονδύλια διαφημιστικά. Για ποιους ποιους θέλουν να εκμαυλήσουν? Μη διακόπτες, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου. Μη διακόπτετε. Μην υπερασπίσετε τώρα την ΕΙΔΑΠ, γιατί αν υπερασπίσετε την ΕΙΔΑΠ έχω να ρωτήσω κι άλλα. Θα ήθελα να ρωτήσω δηλαδή πώς η ΕΙΔΑΠ ενισχύει μια συγκεκριμένη τράπεζα. Είναι πράγματα που είναι σε γκρεμότητες. Ας τα αφήσουμε αυτή την κουβέντα, αλλά σας λέω, απαντώ στον Πρωθυπουργό. Χάρηκε ο Πρωθυπουργός που δόθηκε μία απάντηση από την αστυνομία σε ένα κύκλωμα. Αυτό το κύκλωμα όμως θέλει διερεύνηση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι του κυκλώματος λένε ότι δούλευαν για κάποιους, για την κυβέρνηση. Δεν είναι ο δικός μου ισχυρισμός, αλλά είναι κάτι που πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει. Δεν μπορεί να έχει η κυβέρνηση, και θα πρέπει να πει την σχέση και τα όρια των σχέσεων με αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, θα επιμείνω όμως στο πολιτικό με ερώτημα. Έχω αναφερθεί, κύριε συνάδελφε, και παλιότερα, γιατί τα φαινόμενα αυτά δεν είναι σημερινά. Στην προηγούμενη ομιλία στη Βουλή αναφέρθηκα σε εκείνες τις ολοσέλιδες, δισέλιδες, τρισέλιδες καταχωρήσεις του ΕΟΤ αυγουστιάτικα σε ελληνικές εφημερίδες. Οι Έλληνες ήταν στις διακοπές και τότε ο ΕΟΤ, για να ενισχύσει κάποια φύλλα, διαφήμιζε με πολλές χιλιάδες ευρώ τα ελληνικά νησιά. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν το φαινόμενο από πολύ παλιά, από τους προϊστορικούς πολιτικούς χρόνους. Πάντα η πολιτική ηγεσία κρατάει κάποια κονδύλια στους οργανισμούς για να ενισχύει τα φιλικά φύλλα ή τα φιλικά site. Αυτό πρέπει για μας να σταματήσει. Εάν θέλετε λοιπόν να συμβάλλετε στην διακοπή της ροής πολιτικού χρήματος, υπάρχει μια πολύ απλή λύση. Δεν υπάρχει λόγος αυτές οι υπηρεσίες αυτήν την περίοδο, σε αυτή την κρίση, να έχουν τόσο διαφημιστικά κονδύλια. Και αν έχουν, να γίνονται όλα διάφανα. Το πού τα δίνουν, πώς τα δίνουν, με τι κριτήρια τα δίνουν, να φαίνονται όλα στο διαδίκτυο. Τελειώνω, κύριοι συνάδελφοι. Συζητάμε και συζητήσαμε κάποιες θέσεις της κυβέρνησης σε σχέση με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα
πράγματα είναι πολύ πιο απλά στο δημόσιο. Νομίζω ότι εάν πούμε ότι όλα θα είναι διαφανή, όλα θα είναι με διαγωνισμούς, τελειώσαμε. Είναι το ένα άρθρο και μια διάταξη που μπορούμε να φέρουμε σε αυτήν την υπόθεση. Να τα κάνουμε όλα διαφανή. Να μην υπάρχουν θέσεις που πληρώνονται επειδή κάποιος υπουργός αποφασίζει έτσι ή κάποιος υπουργός αποφασίζει κάπως αλλιώς. Να υπάρχουν προκηρύξεις για όλες τις θέσεις. Να υπάρχει ένα ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό που να δικαιούται οι υπουργοί και όλος ο άλλος ο κόσμος να επιλέγεται από το δημόσιο μετά από διαγωνισμούς. Και γκρεμεί και μια συγκεκριμένη μας θέση. Και θα θέλω να την επαναλάβω εδώ στον υπουργό που ασχολείται μετά τη δημόσια διοίκηση. Έχουμε μια συγκεκριμένη θέση που σας την έχουμε πει. Υπάρχει ο νόμος ο Χατζόπουλου του 1985 και σας το λέμε και θα το ξαναλέμε μέχρι να τον καταργήσετε, που έκανε ο κύριος ο Χατζόπουλος του 1985 τα πολιτικά γραφεία των Υπουργών Δημόσιας Υπηρεσίας να καταργηθεί. Είναι μια ντροπή, είναι μια επιβολή του πολιτικού κομματικού συστήματος πάνω στη δημόσια διοίκηση. Η δική μας πρόταση, κύριε Υπουργέ, είναι ξεκάθαρη. Να καταργηθεί ο νόμος. Και κάτι τελευταίο. Επειδή έχετε μια ευαισθησία στα θέματα δικαιοσύνης, όπως είδα, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για την πρωτοφανή, για τα ελληνικά δεδομένα, νομίζω, μήνυση που κατέθεσε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Βασιλική Θάνου, εναντίον ενός κορυφαίου συνταγματολόγου, του Σταύρου Τσακυράκη, επειδή εξέφρασε μία πολιτική άποψη και έκανε κριτική σε μία πολιτική παρέμβαση της κυρίας Θάνου. Και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου μηνύει ένα συνταγματολόγο. Προσέξτε. Και γιατί πρέπει να απαντήσετε. Να σας πω γιατί πρέπει να απαντήσετε. Γιατί πριν από λίγο καιρό περάσατε μία διάταξη που ενίσχυε παραπάνω την αυθαίρετη δράση της κυρίας Θάνου. Η κυρία Θάνου θα πρέπει να καταλάβει ότι ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα δέχεται κριτική. Πόσο μάλλον από έναν συνταγματολόγο του ύψους και των αγώνων του Σταύρου Τσακυράκη. Σας ευχαριστώ.